Οι επιχειρήσει τη εστίαση σήμερα μένουν κλειστέ, διεκδικώντα το αυτονόητο. Στήριξη για να μην κλείσουν οριστικά. Οι επαγγελματίε και οι εργαζόμενοι στην εστίαση έχουν υποφέρει από τι κυβερνητικέ παλινοδίε στη δύσκολη περίοδο τη πανδημία. Τα πολύμηνα και αναποτελεσματικά lockdown, τα αντιφατικά περιοριστικά μέτρα, ο στιγματισμό του κλάδου για τη μετάδοση του ιού έφεραν χιλιάδε επιχειρήσει στα όρια τη επιβίωση. Σαν να μην όλα αυτά, Σήμερα οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με εκρηκτικές ανατιμήσεις. Η κυβέρνηση αδιαφορεί. Και όχι μόνο αυτό. Κατηγορεί την εστίαση για αχαριστία και μεταθέτει σε αυτή τις δικές της ευθύνες για την προστασία της δημόσιας υγείας. Το Λουκέτο όμως δεν είναι μονόδρομος. Όλο το προηγούμενο διάστημα καταθέσαμε ολοκληρωμένες, ρεαλιστικές προτάσεις για τη στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων, τη ρύθμιση των χρεών της πανδημίας με κούρεμα της βασικής οφειλής, την ελάφρυνση φορολογικών υποχρεώσεων στην ενέργεια, την αύξηση του κατώτατου μισθού για τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματο και της κατανάλωσης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στην εστίαση δεν είναι ούτε εχθροί της δημόσιας υγείας, ούτε αχάριστα παιδιά. Αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα της ελληνικής οικονομίας η δική τους κατάρρευση θα είναι πλήγμα για την κοινωνική συνοχή, την απασχόληση και εν τέλει τα δημόσια οικονομικά. Και γι' αυτό χρειάζονται τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας.